Οι ερχόμενοι στα Λεύκαρα θα συναντούσαν ένα πανέμορφο χωριό. Αυτό που με ανησυχούσε και ίσως να με προβλημάτιζε λίγο, το πόσο δημοφιλής είναι. Άραγε κρατούν τις παραδόσεις ή είχε καταλήξει ένας άλλος τουριστικός προορισμός. Με μεγάλη μου χαρά λοιπόν συνειδητοποίησα ότι όσο μοντέρνο χωριό και να είναι, η παράδοση στα Λεύκαρα διατηρείται και διαφυλάσσεται από τους ντόπιους του χωριού. Είδαμε κυρίες να πιάνουν έξω στη λακάδα με το κέντημά τους. Είδαμε τον κύριο Ρούβι να μαζεύει τα χειροποίητα λευκαρητικά του στο μοναδικό μαγαζί της περιοχής με 100% αυθεντικά λευκαρίτικα. Συναντήσαμε τον κύριο Μιχαλάκη, σήμα κατά τεθέν του χωριού και από τους παλιούς αργυροχώους να φτιάχνει τα παραδοσιακά καπνιστομέρεχά του με σφυρί και ασίνι. Και την κυρία Αφροδίτη να ζωγραφίσει με άνεση και μαεστρία λευκαρίτικα σχέδια πάνω στα παραδοσιακά μπισκότα της. Ναι λοιπόν, υπάρχει παράδοση στα Λεύκαρα, όπως και ομορφιά σε κάθε του γωνιά. Πάμε μαζί λοιπόν να τα δούμε. Οι άνθρωποι σε ένα ακόμα πιο όμορφο χωριό. Ο λόγος για το χωριό Κάτω Τρεις που δεν σταμάτησε να με εκπλήσει όλη τη μέρα. Η Αλεξία από το ενοπείο Χριστούδια που με ταπεινότητα και εργατικότητα έχει φέρει νέα πνοή στο χωριό. Η κυρία Λυγία που φτιάχνει το καλύτερο γλυκό αμυγδάλου και τραγανές τιμιθόπιθες. Η Κυριακή, η οποία ζωγραφίζει ασύλληπτους πίνακες και γεωγραφίες στην καλερί της, αλλά και η κυρία Έλλη από το ουσείο μέλισσας και κεντήματος. Η κυρία Έλλη, ο άντρας της και η κόρη τους έχουν μετατρέψει ένα παλιό αρχοντικό 300 χρόνων σε ένα υπέροχο μουσείο γεμάτο από αληθινές ιστορίες και παράδοση σε ό,τι αφορά τη μελισσοκομεία και το παραδοσιακό κέντημα. Το χωριό είναι απίστευτο όμορφο, περιποιημένο και πεντακάθαρο, με τη φύση να ξεπροβάλλει από παντού. Πολλοί άλλωστε λένε ότι το χωριό Κάτω Τρεις είναι από τα πιο όμορφα χωριά στην Κύπρο και ίσως μάλιστα να έχουν και δίκιο. Για κάποιους, η νοπία είναι ένα όνειρο ζωής και συνήθως όταν τα όνειρα αυτά εκπληρώνονται, το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Καλώς ορίσατε λοιπόν στο Ηνοπείο Χριστούδια.
Πριν από 26 χρόνια λοιπόν, ο Γιάννης και η Αλεξία Χριστούδια άρχισαν να παράγουν το δικό τους κρασί στο Δάλι στη Λευκοσία. Η επιτυχία τους τους ώθησε να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα και έτσι πριν 12 χρόνια δημιούργησαν το υπέροχο ενοπείο Χριστούδια στο χωριό Κάτω Δρύς. Στον επισκέψιμο και φιλόξενό τους πολυχώρο μπορείτε να κάνετε ξενάγηση και γευσηγνωσία κρασιού και να φάτε υπέροχο μπραντς φτιαγμένο από τοπικά προϊόντα. Το Ινοποιείο παράγει το δικό του μέλι και τα παράγωγά του και 9 διαφορετικά είδη κρασιού, με έμφαση να δίνεται στις κυπριακές ποικιλίες όπως ξενιστέρι, γιανούδι, μαραθεύτικο και σπούρτικο. Ένα Ινοποιείο που νιώθει περισσότερο σαν οικογένεια και όχι επιχείρηση, σπάνιο πια στις μέρες μας.